Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες για τον Εργοτέλη η πρώτη εσπερίδα και η συνάντηση με γονείς και αθλητές της Ακαδημίας. Στην εκδήλωση του Εργοτέλη τέθηκαν επιτάπητο σημαντικά ζητήματα που διέπουν τις αναπτυξιακές ηλικίες, όπως η διατροφή αλλά και η φυσική κατάσταση, καθώς και το πλάνο της εκπαιδευτικής διαδικασίας της Ακαδημίας. Να πω καταρχήν ένα μεγάλο ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να δώσω θερμά συγχαρητήρια στον Πρόεδρο, στη διοίκηση, στον Δευτέρη τον Κορνάρο για αυτή την όμορφη και σπουδαία πρωτοβουλία, αυτή τη δράση που αποδεικνύει για μια ακόμη φορά ότι ο Εργοτέλης δεν μένει στο στήρο και στο ψυχρό ρόλο που όλα τα σωματεία ανεξάρτητα κατηγορίας έχουν, το αγωνιστικό δηλαδή. Η ανάπλαση του γηπέδου. Χρόνια το λέμε, θεωρώ ότι έχει φτάσει η στιγμή να γίνει πραγματικότητα. Αργότερα, ο κύριος Μαργαριτσανάκης θα σας πει σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε και θεωρώ ότι υπάρχει μια θετική εξέλιξη. Είναι σημαντικό για μας να θέτουμε στόχους. Από τις μικρές από την αναπτυξιακή ομάδα μέχρι τη μεγάλη ομάδα. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση, να ενημερωθούν γονείς και παιδιά για το πώς θα αθληθούν, τι διατροφή θα ακολουθήσουν και πώς θα είναι η καθημερινότητά τους από τις μικρές ηλικίες μέχρι να φτάσουν στο επιθυμητό επίπεδο.